Κύριε Ζερβάκη, συμπληρώνοντας έναν χρόνο από την νίκη σας στις δημοτικές εκλογές, νιώσατε την ανάγκη να πείτε ένα ευχαριστώ στο ζητιακό λαό δημόσια. Είδαμε μια ανάρτησή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτή την ευκαιρία που σας έδωσε, για αυτό το αποτέλεσμα που σας έδωσε. Κοιτάξτε, όταν είσαι σε μια διαδικασία εκλογική, τα συναισθήματα πάντα έχουμε πει ότι είναι ανάμεικτα. Όταν το τελικό αποτέλεσμα χαροποιεί και είναι αυτό που δίνει την νίκη, ας πούμε, σε μια δημοτική παράταξη, ότι έχει να κάνει με τα αυτοδιοικητικά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια επιτυχία όχι μόνο του επικεφαλής, αλλά και όλων των ανθρώπων οι οποίοι ήταν κοντά, οι οποίοι βοήθησαν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να πετύχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι σαν ένα μικρό ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες, τους φίλους και τους συνοδοιπόρους, κλείνοντας το χρόνο από πέρυσι 2 Ιουνίου που γίνανε οι εκλογές, νομίζω ήταν χρέος μου και υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσατε να πείτε πώς ήταν η σημαντικότερη στιγμή στα κοινά, από τότε που ασχοληθήκατε με τα κοινά? Η αλήθεια είναι αυτή. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Έχω περάσει από θητεύσει, μάλλον, σε πολλές θέσεις σε ό,τι έχει να κάνει και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτιμώ ότι ήταν το αποτέλεσμα μια προσπάθειας πολλών χρόνων, το οποίο, όπως σας είπα, εκτιμήθηκε από τους συνδημότες, από το στιακό λαό, διότι, όπως ξέρετε, κάθε φορά όποιοι ανακατεύονται και όποιοι ασχολούνται με αυτές τις διαδικασίες γεύονται πολλές πίκρες, γεύονται πολλές χαρές, αλλά πάντα να ξέρετε ότι όταν η πορεία είναι θετική, εκτιμώ ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στις ψήφο των συνδημοτών, αλλά και στο έργο το οποίο παράγεται και μένει στον τόπο. Ποιο ήταν λοιπόν το βασικό στοιχείο, κατά τη γνώμη σας, που έφερε ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό σε εσάς? Σας είπα, υπήρχε μια απορία πριν, υπήρχε ένα, το σπουδαιότερο, όπως το έχω πει και άλλες φορές, ένα καλό επιτελείο από δίπλα. Υπήρχαν άνθρωποι και συνεργάτες οι οποίοι αποδεικνύουν τώρα εν της πράγμαση το ζήλο και την διάθεσή τους να προσφέρουν. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη μικρή περίοδο που είμαστε στην Δημοτική Αρχή της Ιτίας. Εκτιμώ ότι αυτά τα πράγματα συνεκτιμηθήκανε από τους συνδημότες μας και επιβραβεύσανε με την ψήφο τους την προσπάθεια που είχαμε κάνει τότε. Ελπίζομαι και ευχόμαστε να μην τους απογοητεύσουμε και στο τέλος της τετραετίας το ίσως γίνει ένα θετικό. Ο ενθουσιασμός υπήρχε και η όρεξη και υπάρχει, όμως μπαίνοντας στην πραγματικότητα, νιώσατε κάποια απογοήτευση στις διαδικασίες? Γιατί μπορώ να το πω και εγώ ότι κάποιες στιγμές νιώθετε αγανάκτηση για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, για το πώς προχωρούν οι διαδικασίες, για να γίνει και το πιο απλό. Ναι, ακριβώς. Επειδή εσείς είστε λίγο πιο κοντά από κάποιους άλλους λόγω της ιδιότητάς σας, έχετε καταλάβει και έχετε δει, ας πούμε, κάποιες ίσως και ακραίες συμπεριφορές μου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και εκεί τα πράγματα κυλούν εντελώς διαφορετικά, δεν μπορώ, ειλικρινά το λέω, ακόμη να προσαρμοστώ με τις διαδικασίες του δημοσίου. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, όταν έχουμε θέση σαν μια από τις πρώτες προτεραιότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την εικόνα της πόλης, την απομάκρυνση των περιπτέρων, σας δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, να έχουμε περάσει 7, 8, 9 μήνες και να αποφασίσουμε, ας πούμε, μόλις πριν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να τα απομακρύνουμε και να δούμε και πότε θα τελειώσουν και οι διαδικασίες για να μπορέσουμε να τα απομακρύνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία προχωρούν τόσο αργά, που ειλικρινά αναλώνουν και πολύ από το χρόνο μας, πολύ από τη διάθεσή μας, και δημιουργούν μια εικόνα που ίσως ο κόσμος να μην γνωρίζει, αλλά δυστυχώς είναι αυτές οι παθογένειες που λέμε του δημοσίου, οι οποίες εκτιμώ ότι κάποια στιγμή πρέπει πραγματικά εκεί να γίνουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις, διότι αυτές τις μεταρρυθμίσεις έχει ανάγκη ο τόπος, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Ένα συνεργάτη σας πριν από λίγες μέρες μου είπε ότι ο Ζερβάκης λειτουργεί σαν να μην υπάρχει αύριο. Θέλει να γίνει κάτι και θέλει να γίνει τώρα.
Πόσο εφικτό είναι όμως αυτό σε πράγματα και ειδικά στα σοβαρά πράγματα? Ναι, κοιτάξτε, σας είπα ότι προσπαθούμε καθημερινά, ειλικρινά το λέω, όχι ο Ζερβάκης μόνο, αλλά και όλοι οι συνεργάτες, να κάνουμε κάποια πράγματα, διότι πρέπει να γίνουν. Δεν γίνεται, ας πούμε, να μένουμε απαθείς και αδρανείς, επειδή οι διαδικασίες του δημοσίου είναι δύσκολες, επειδή κάποια πράγματα θέλουν το χρόνο τους. Είμαστε νέα δημοτική αρχή, έχουμε ανυπομονησία, έχουμε διάθεση, έχουμε όρεξη και όπως καταλαβαίνετε πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Να πω άλλη μια φορά ότι η βοήθεια των συνεργατών είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Όλοι χωρίς εξαίρεση δίνουν και τον καλύτερο τους σε αυτό, απασχολούνται πάρα πολλές ώρες. Έχουν αφήσει τις οικογένειές τους, έχουν αφήσει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και ασχολούνται με τα κοινά του Δήμου. Αλλά όπως σας είπα, ο τελικός κριτής και αξιολογητής θεωρώ ότι θα είναι ο κόσμος της Ιτίας και είναι αυτοί που θα βάλουν τον θετικό ή τον αρνητικό βαθμό σε ό,τι έχει να κάνει με την δική μας δημοτική αρχή. Εσείς αυτή τη στιγμή είστε ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς και σε ποιους δίνετε προτεραιότητα, στους τομείς της καθημερινότητας ή τους πιο μακροπρόθεσμους? Κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός. Καταλαβαίνετε ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάζεις είναι να βελτιώσει την καθημερινότητα. Ό,τι έχει να κάνει την καθαριότητα, την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη βελτίωση της εικόνας, της πόλης. Εκτιμώ ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε κάνει άλματα. Δεν λέω βήματα, έχουμε κάνει άλματα. Νομίζω ότι το βλέπει και ο πιο κακοπροαίρετος συντημότης μας ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία είχαν χρόνια να γίνουν. Έχουν γίνει καθαρισμοί οι οποίοι σε σημεία τα οποία είχαν χρόνια, ειλικρινά το λέω, δεκαετίες να καθαριστούν. Έχουμε την διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με την, με την καθημερινότητά μας, η οποία πρέπει, όπως σας είπα, να είναι πρώτη προτεραιότητα. Συνδυαστικά λοιπόν και με αυτά τα πράγματα, υπάρχει και το σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται, δουλεύεται αυτή τη στιγμή και κυρίως από τις τεχνικές υπηρεσίες. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τον κύριο Περιφερειάρχη. Εκτιμώ ότι έχουν μπει πολλά πράγματα, μεγάλα έργα, σε μια διαδικασία ούτως ώστε να υλοποιηθούν και εκτιμώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου δύο μεγάλα έργα, τα οποία εκτιμώ ότι είναι εμβληματικά για την περιοχή, όπως θα είναι το Δημαρχείο και όπως θα είναι η ανάπλαση και οι πεζοδρόμοι της πλατείας μαζί με το ιστορικό κέντρο της πόλης, θα έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Συν τα άλλα τα μικρότερα, τα οποία όπως σας είπα, σε καθημερινή βάση απασχολείται και η τεχνική υπηρεσία, που στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι ίσως δεν το γνωρίζουν καλά οι συνδημότες μας, αλλά είναι από τις πιο υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στην Κρήτη. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, μιλούσα μια μέρα με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων. Φανταστείτε, ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων έχει αυτή τη στιγμή 16 μηχανικούς, όταν στη Σιτία είναι 4 στην τεχνική υπηρεσία. Καταλαβαίνετε δηλαδή το μέγεθος και τη διαφορά και το πόσο πρέπει να δουλέψουν περισσότερο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε σαν σχεδιασμό. Ελπίζω ότι θα πάνε καλά. Υπάρχει ενίσχυση από κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες. Οπότε ευελπιστώ ότι με λίγο τρέξιμο παραπάνω θα καταφέρουμε κάποια πράγματα. Εσείς και με την εμπειρία σας στην περιφέρεια, πόσο δύσκολο βλέπετε να είναι το να διεκδικεί κανείς πράγματα και μεγάλα έργα, αν τολμά, για αυτήν εδώ την περιοχή που ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες και ξέρουμε ίσως και πώς τη βλέπουν? Η αλήθεια είναι αυτή, όπως το λέτε. Στην αρχή να σας πω την αλήθεια ότι, επειδή γενικά είμαι καλοπροαίρετος, δεν πίστευα στο ότι ενδέχεται να υπάρχουν κάποιοι δάκτυλοι, κάποιοι οι οποίοι, ας πούμε, εμέσως ή εντέχνως θα έβαζαν τρικλοποδίες, να το πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεγάλα έργα και τις μεγάλες αποφάσεις που γίνονται σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή. Δυστυχώς όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια κέντρα τα οποία θεωρούν ότι η περιοχή δεν πρέπει να αναπτυχθεί, θεωρούν ότι η περιοχή πρέπει να μείνει στάσιμη, θεωρούν ότι η περιοχή πρέπει να αναλάβει όλο το ενεργειακό φορτίο της Κρήτης, εκτιμούν ότι οι προοπτικές, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει τον τουρισμό, δεν είναι προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Κρήτης και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πιέζουν το ώστε να μην υλοποιηθούν, διαχρονικά το λέω τώρα, οι όποιες σχεδιασμοί και οι όποιες προτάσεις γίνονται από την περιοχή της Ιτίας.
Εμείς προσπαθούμε να είστε σίγουροι και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο και ειλικρινά το λέω σε συνδυασμό και με τη συνεργασία που έχουμε, με την άριστη συνεργασία με τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος να πω στο σημείο αυτό ότι είναι εντελώς αντικειμενικός και ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει το έλλειμμα το οποίο υπάρχει στην περιοχή και προσπαθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο να αμβλύνει τις όποιες παθογένειες και δυσκολίες υπάρχουν στην περιοχή. Είναι ένας συνδυασμός προσπαθειών ο οποίος πρέπει να συνεχιστεί. Εμείς προσπαθούμε, όπως είπατε κύριε Ζερβάκη, και επίσης θα πρέπει ίσως και να προσπαθήσουμε να αντισταθούμε. Βλέπουμε, αναφερθήκατε και πριν για το ενεργειακό βάρος που κάποιοι θέλουν να σηκώσει η περιοχή μας. Σήμερα εκδικάζεται και η ένσταση που έχει η τοπική κοινωνία, τέλος πάντων, απέναντι σε αυτό το μεγάλο έργο το υβριδικό. Μπορούμε να αντισταθούμε? Ναι, κοιτάξτε, μπορούμε να αντισταθούμε. Μπορούμε να καταφέρουμε κάτι αντιστεκόμενοι σε κάποια πράγματα? Ναι, θεωρώ ότι όταν υπάρχει σωστή καθοδήγηση και όταν μια δημοτική αρχή μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο, ο κόσμος είναι διαθετημένος να κάνει τα πάντα. Αρχή να βλέπει ότι όντως οι προσπάθειες που κάνει η Δημοτική Αρχή είναι ανιδιοτελείς, έχουν σκοπό μόνο το κοινό καλό και οι προσπάθειες αυτές πρέπει να επιβραβεύονται από όλη την κοινωνία. Γι' αυτό και αν δείτε και στο, να κάνω μια αντιπαραβολή, βλέπετε ότι στην προσπάθεια που κάνουμε τώρα για τον καθαρισμό και τον εξαραϊσμό και της πόλης και των τοπικών διαμερισμάτων υπάρχει ένα εθελοντικό κίνημα και μια διάθεση από όλους τους συνδημότες μας, οι οποίοι θεωρώ ότι αυτή την περίοδο εγώ δεν το έχω ξαναδεί, ειλικρινά το λέω. Έτσι είναι και κάποιοι το έχουν παρεξηγήσει, πρέπει να σας πω. Ειλικρινά το ότι λέω, δηλαδή, έχει ρίξει ο Δήμος, ας πούμε, το βάρος τους εθελοντές να το τραβήξουν όλο, αλλά όχι, πραγματικά πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Όχι. Εμείς ποτέ δεν αναγκάσαμε κάποιον και ποτέ δεν είπαμε σε κάποιους να κάνουν κάτι έτσι θελικά. Εκτιμώ ότι οι άνθρωποι βλέπουν τις προσπάθειες της δικής μας και συνδράμουν στο ότι αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι πρέπει να γίνει, μπαίνουν και αυτοί μες στον αγώνα. Κοιτάξτε να δείτε, η πανδημία και το κλείσιμό μας μέσα στα καβούκια μας τους τρεις μήνες αυτούς θεωρώ ότι μας δίδαξαν κάποια πράγματα. Αυτή η απομόνωση που είχαμε εκτιμώ ότι έδωσε τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να καταλάβει το τι σημαίνει κοινωνική συνοχή, το τι σημαίνει αλληλεγγύη, το τι σημαίνει βοηθώ τον συνάνθρωπο, βοηθώ τον τόπο μου, αντιστέκομαι σε κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούν κάποια προβλήματα και εκτιμώ ότι αυτό είναι ίσως και ένα από τα συν της πανδημίας και του εγκλεισμού που πέρασαμε όλες αυτές τις μήνες. Άφησε και τα θετικά του λοιπόν όλο αυτό, μας προβλημάτισε αρκετά και νομίζω το ανθρώπινο στοιχείο βγήκε πιο πολύ στην επιφάνεια. Ακριβώς. Πείτε μου τώρα κύριε Ζερβάκη, πώς μπορεί αυτός ο τόπος να επιβιώσει? Η πανδημία, αυτό που έγινε με τον τουρισμό, που οι άνθρωποι είχαν στηρίξει τα τελευταία χρόνια τις ελπίδες τους σε αυτό το κομμάτι. Τα αγροτικά, η εξέλιξη που είχε και το λάδι πριν από την πανδημία. Τι θα γίνει, πώς και πώς μπορεί ένας Δήμος να ενισχύσει τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι σε αδιέξοδο? Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μια κρίση οικονομική η οποία διήρξε περίπου μια δεκαετία και εκεί που φαινόταν ότι όλα θα αρχίσουν να εξελίσσονται και να βελτιώνονται, δυστυχώς είχαμε το φαινόμενο του κορονοϊού. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πολλές φορές στους δρόμους. Κυκλοφορώ, κουβεντιάζω με τους συνδημότες μας και ξέρω τα προβλήματα. Ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν μια πολύ μεγάλη ανέχεια, δυσκολεύονται πάρα πολύ και στα καθημερινά και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει όχι μόνο σαν Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο προσωπικά, όπως καταλαβαίνετε. Κανείς δήμαρχος, ειλικρινά το λέω και το πιστεύω, δεν θα ήθελε να βλέπει συνδημότες του οι οποίοι να δυστυχούν, οι οποίοι να περνούν δύσκολες οικονομικές περιόδους, οι οποίοι να έχουν προβλήματα. Αυτό αντανακλά, όπως καταλαβαίνετε, και στην καθημερινότητα όλων μας. Από την πλευρά τη δικιά μας, να είστε σίγουροι ότι προσπαθούμε και φαίνεται ότι κάνουμε οτιδήποτε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και την καθημερινότητά τους. Τα μέτρα που πήραμε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την περίοδο μετά κορονοϊό, εκτιμώ ότι
είναι στη βέλτιστη κατεύθυνση. Η συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς είναι σχεδόν καθημερινή. Τα συζητάμε όλα, δεν αποφασίζουμε τίποτα χωρίς να τους ρωτήσουμε. Όλοι από την πλευρά του καθενός πρέπει να συνδράμουμε. Και αυτό που έχω πει και θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, εκτιμώ ότι πρέπει να επιμερίσουμε κατά κάποιο τρόπο τις ζημίες. Δηλαδή, ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Πρέπει λοιπόν όσο γίνεται το κόστος και ο επιμερισμός των ζημιών να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία, ούτως ώστε να μην πάρουν λίγοι το μεγάλο βάρος στις πλάτες τους. Αυτό θα δημιουργήσει ίσως και καλύτερες συνθήκες, θα βελτιώσει και την αλληλεγγύη μεταξύ των συνδημοτών μας, όπως είπα, και ίσως να είναι αυτό που θα δώσει και την εικόνα που θέλουμε εμείς μιας αραγούς και μια κοινωνία η οποία σέβεται πραγματικά το συνδημότη και σκέφτεται την καθημερινότητα του άλλου. Κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες. Ειλικρινά το λέω, μακάρι να ευοδοθούν τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει τώρα την καλοκαιρινή περίοδο και να μπορέσουμε τουλάχιστον να κρατήσουμε ένα μέρος από τον εσωτερικό, όπως λέμε, τουρισμό, από τους επισκέπτες, τους Έλληνες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή μας. Επειδή διαχρονικά έχουμε πει ότι έχει χτιστεί και μια σχέση μεταξύ της Σιτίας και των επισκεπτών της, διότι έχουμε το πλεονέκτημα, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, να μην έχουμε τα μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα, αλλά έχουμε μικρά καταλήμματα, τα οποία δημιουργούν έτσι μια ιδιαίτερη σχέση του ιδιοκτήτη με τον επισκέπτη. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε σαν παρακαταθήκη, διότι θεωρώ ότι είναι αυτό που προσδίδει την ιδιαιτερότητα στη Σιτία και την λέξη φιλοξενία πραγματικά την τιμάει όπως πρέπει να την τιμάει. Στο δικό σας το ξεκίνημα, αλλά και όχι μόνο στο ξεκίνημα, και μέχρι σήμερα, πώς ήταν η συνεργασία με τις υπόλοιπες παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Απέδωσε θετικά, αρνητικά? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι από τη φύση μου, νομίζω ότι θα το δω και στην προεκλογική περίοδο, προσπαθώ να μην μπαίνω σε αντιπαραθέσεις, ειδικά σε χαρακτηρισμούς απέναντι σε εντός εισαγωγικών πολιτικούς αντιπάλους. Εκτιμώ ότι αυτό δεν είναι το ενδιαφέρον του πολίτη. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει ο καθένας που ασχολείται με τα κοινά, αφήνει το δικό του αποτύπωμα, και στην παρούσα στιγμή αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι να κάνω όσο γίνεται περισσότερα πράγματα τα οποία θα αλλάξουν και την εικόνα της πόλης. Συνεργασίες υπάρχουν, αντιπαραθέσεις υπάρχουν. Να σας πω την αλήθεια, για μένα το σημαντικότερο είναι να γίνονται κάποιες προτάσεις οι οποίες να έχουν δυνατότητα εφαρμογής, ούτως ώστε να τις εφαρμόσουμε από όποια προέρχονται. Δεν θα σας πω ποτέ ότι η πρόταση αυτή έγινε από την τάδε πολιτική παράταξη και δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί, για το λόγο ότι έχει γίνει από την αντιπολίτευση, ας πούμε. Μακάρι να γίνονται προτάσεις, μακάρι να υπάρχει μια επικοδομητική συνεργασία, και σας είπα ότι ο κόσμος είναι αυτός πάλι που θα κρίνει και ο κόσμος είναι αυτός που θα εκτιμήσει και θα αξιολογήσει και θα σταθμίσει τα σύν και τα πλήν του καθενός μας. Μας είπατε και πριν, ακούτε ακόμα τον κόσμο στο δρόμο, όπως κάνατε και πριν, σαν απλός πολίτης. Ακούτε την άποψή τους? Ακούμε, την ακούμε βέβαια. Δέχεστε τώρα, βλέπετε να έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους, είναι πιο απαιτητική? Γιατί παλιότερα τα συζητάγατε με άλλον τρόπο τα θέματα. Συμφωνώ, και πρέπει να ξέρετε ότι ο κόσμος πάντα θα έχει απαιτήσεις, διότι η καθημερινότητα δημιουργεί ανάγκες. Όσα προβλήματα και να λύσεις, με όσα προβλήματα και να ασχοληθείς, πάντα θα δημιουργούνται ανάγκες οι οποίες είναι στην καθημερινότητα του πολίτη, και εμείς έχουμε υποχρέωση, το έχω πει και στις συνεργάτες μου αυτό το πράγμα, έχουμε υποχρέωση, ιερή υποχρέωση να τα ακούμε όλα. Θα τα ακούμε όλα και θα αξιολογούμε εμείς ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποια πράγματα μπορούμε και ποια πράγματα έχουν δυνατότητα να επιληθούν. Αλλά υποχρέωση όλων είναι να μην υπάρχει ούτε ένας πολίτης ο οποίος να απίφθινε ένα ερώτημα ή να απίφθινε ένα παράπονο στη Δημοτική Αρχή, στους αντιδημάρχους, στον οποιοδήποτε, και εμείς να το παραβλέψουμε. Θεωρώ ότι είναι μέγιστη απρέπεια αυτό το πράγμα και δεν πρέπει που δεν είναι να γίνει. Θέλω τώρα, αν μπορείτε, να μας δώσετε δύο στόχους για τους οποίους θα σας ελέγξουμε, σε εισαγωγικά, στο τέλος της τετραετίας. Ναι, κοιτάξτε, σας είπα ότι η στόχη είναι η καθημερινότητά μας να βελτιώνεται. Πρέπει να έχουμε μια καθαρή πόλη, πρέπει να έχουμε μια
πόλη η οποία να είναι προσβάσιμη απόλυτα στον πολίτη και στο συνδημότη μας, να είναι ευχάριστη και φιλόξενη στον επισκέπτη, ούτως ώστε να δίνει τη δυνατότητα της επανάληψης, της επίσκεψης και της αγάπης στον τόπο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεγάλα έργα, σας είπα, εκτιμώ ότι μένουν πάρα πολλά πίσω. Προεκλογικά, και δεν θα συνεχίσω να σταματώ, να λέω ότι το έργο το οποίο θα δώσει την ανάπτυξη εκείνη που πρέπει στον τόπο και πραγματικά θα απογειώσει την περιοχή είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας. Χωρίς ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο το οποίο να συνδέει την υπόλοιπη Κρήτη με την Σιτία, να είμαστε σίγουροι όλοι ότι δυστυχώς θα απομειώσει κάποια στιγμή ενδεχόμενα και την αξία του αεροδρομίου και την αξία του λιμανιού. Σε όλο τον σύγχρονο και τον πολιτισμένο κόσμο υπάρχουν οι διασυνδεδεμένες μεταφορές, όπως λέγονται. Δηλαδή υπάρχει ένα οδικό δίκτυο, σύγχρονο, ασφαλές, το οποίο συνδέει λιμάνι και αεροδρόμια. Χωρίς αυτό, να είστε σίγουροι ότι δεν θα μπορέσει η Σιτία, όσες προσπάθειες και γίνουν, να βελτιώσει κάποια πράγματα. Το ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχουμε επάρκεια τουριστικών κλινών, δεν έχουμε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες να ασχολούνται με το δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες να ασχολούνται με τη μεταποίηση, είναι συνδυασμός του ότι δεν υπάρχει ένα οδικό δίκτυο σύγχρονο. Ξέρετε, τα κοστολόγια, ειδικά τώρα και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι κάτι το οποίο είναι πρώτιστο στην καθημερινή τους οικονομική ατζέντα. Δεν μπορεί λοιπόν ένα προϊόν το οποίο θα παραχθεί, θα μεταποιηθεί στη Σιτία, να ανταγωνιστεί ένα προϊόν το οποίο, ας πούμε, μια ανταγωνιστική εταιρεία η οποία είναι στο Ηράκλειο. Είναι διαφορετικά τα μεταφορικά κόστη, είναι διαφορετικές οι ανάγκες, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Μετά από το συγκεκριμένο έργο που σας είπα, έπονται τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στη Σιτία. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, υπάρχουν ανάγκες επεκτάσεις σχεδίων πόλης, υπάρχουν ανάγκες ενοποίησης των σχεδίων και των οικισμών των προηγούμενων δήμων που υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου Ιτάνου, δηλαδή Δήμου Ανάληψης και Δήμου Λεύκης. Το έργο το μεγάλο που σας είπα που πρέπει να γίνει το Δημαρχείο, η ανάπλαση πρέπει να γίνει στη Σιτία, βελτιώσεις πρέπει να γίνουν στο λιμάνι. Το λιμάνι αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα ομορφότερα, θεωρώ εγώ, και ελκυστικότερα λιμάνια, και ειδικά η περιοχή της Λεκάνης εδώ που βρισκόμαστε, το οποίο αν το δείτε δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου αυτά τα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει και την εικόνα της πόλης και θα δώσει την εξωστρέφεια εκείνη που πραγματικά χρειάζεται ο τόπος, με μορφές τουρισμού όπως είναι ο εστιοπλοϊκός τουρισμός και διάφορες άλλες δράσεις, οι οποίες πραγματικά θα δώσουν εκείνη την αίσθηση εδώ ότι βρισκόμαστε σε έναν τόπο ο οποίος προσδίδει μια υπεραξία και δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη για κάτι διαφορετικό. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία όλο τον καιρό αυτό. Να είστε καλά. Σας θυμίσαν τα παλιά, ε! Ναι. Εδώ τα τραπεζάκια στην άκρη. Έτσι δεν είναι, δεν θυμίσα τα παλιά. Του χρόνου. Θα τα βάλουμε και από κάτω. Όχι, εντάξει, δεν θέλουμε από κάτω. Καλά είναι. Δηλαδή είστε ευχαριστημένος, κύριε Ζορμπά. Όχι, είμαι πάρα Ζορμπά, σας λέω, γιατί είστε, είναι σήμα κατά τεθέν. Ε? Ο Ζορμπάς είναι ένα συζητήριο. Και ήταν μια από τις πιο ωραίες κινήσεις που κάνανε για αυτό το χώρο εδώ, να ξαναθυμηθούμε τα παλιά πάλι που είμαστε κοντά, πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Έτσι δεν ήταν παλιά, νομίζω. Έτσι, ακριβώς. Βλέπουμε παλιές φωτογραφίες που τα τραπεζάκια πέφτουν από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι με μεγάλη μερίδα των συμπολιτών επικροτούν την προσπάθεια, θεωρούν ότι έχει αλλάξει η όψη του παραλιακού με τόπου. Και εμείς αυτό που ευχόμαστε, αγαπητοί Γιάννη, είναι να έχει κόσμο το καλοκαίρι, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να δουλέψετε. Έτσι, διότι να ξέρετε πάντα ότι ένας ευχαριστημένος δήμαρχος είναι αυτός ο δήμαρχος που βλέπει τους δημότες να παίρνουν καλά. Α, μπράβο. Και γι' αυτό να πούμε, είμαστε κι εμείς ευχαριστημένοι που έχουμε ένα νέο ο δήμαρχο, ο οποίος είναι, να πούμε, βλέπει και την παραμικρή λεπτομέρεια, να μην που χρειάζεται, να μην πω για αυτή, να πούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε.